Hello, 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 φίλοι, φίλες. Καλώς ήρθατε στο part 3, oh motherfucker. Ναι, θέλω να πω καλώς ήρθατε στο part 3. Λοιπόν, όπως είχαμε ολοκληρώσει στο part 2 τη σκεπή, λοιπόν, θα κάνουμε εδώ πέρα, θα το επεκτείνουμε τον σκελετό, ας το πούμε έτσι, του βασικού μας, έτσι, του θρόνου του βασιλιά, για το medieval μας. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ πέρα. Πώς το σκέφτομαι. Λοιπόν, θα ξέρω και εδώ. Α, βάλουμε εδώ cobblestone. Και από εδώ cobblestone. Δεν ξέρω, έχω λίγο χαρές. Η ώρα είναι 10:26. Και πορώνομαι. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κάνουμε τώρα το βίντεο. Εγώ προτείνω να το επεκτείνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Θυμάστε που ήταν 5 εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε ξανά από εδώ πέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα γίνει. Θα το επεκτείνουμε από εδώ, θα το επεκτείνουμε και από εκεί ολόιδιο. Θα γίνει ουσιαστικά ένα σταυρό από πάνω. Και μετά στο τέλος κάθε αυτής εδώ τις λωρίδες, κάθε λωρίδες που θα επεκτείνουμε, θα φτιάξουμε και ένα πύργο. Να φαίνεται έτσι πιο huge, πιο έτσι ματσωμένο το κάστρο μας. Κάστρο, βασικά ο θρόνος. Εντάξει, που θα είναι σαν κάστρο. Τέλος πάντων. Αρχίζουμε και 1, 2, 3, 4, 5. Σιγουρευόμαστε ότι 1, 2, 3, 4, 5. Σιγουρευόμαστε ότι κάνουμε το σωστό, διότι δεν θέλουμε να υπάρχει ούτε ένα, μα ούτε ένα λαθάκι. Λοιπόν, τώρα θα γίνει. Εμείς τώρα θα το περάσουμε κανονικά εδώ πέρα. Κανονικά. Να, θα το υψώσουμε και λίγο. Και ουσιαστικά γιατί το υψώνουμε, για να περνάει από εδώ πέρα το cobblestone. Μην ξεχνάτε ότι κάνουμε το σκελετό. Στο σκελετό δυστυχώς πρέπει να ακολουθούμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, πάμε κλασικά. Εδώ πέρα. Ναι, αυτά όπως βλέπετε τα παραθυράκια λογικά θα τα διαγράψουμε και θα τα επεκτείνουμε κατά έτσι. Οπα. Κατά έτσι. Πάει όλο έτσι. Αλλά όχι ακόμα. Ας βρούμε τώρα το πρώτα το βασικό σκελετό. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι. Μ' αρέσει που χρησιμοποιώ τον πληθυντικό. Έχω πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, κάποιος θα λέγει τώρα μόνο με αυτό. Τέλος πάντων. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι αυτοσχεδιάζουμε. Έτσι, γι' αυτό πρόκειται να μην μας βγει καλά, αλλά δεν μας βγει, το διορθώνουμε. Λοιπόν, και έχουμε και 1, 2, 3, 4, 5. Όχι, 5 εδώ. Ωραία. Και ξανά να βάλουμε λίγο sand. Μην πάμε αμέσως κάτω επίπεδο, να πάμε μαζικά. Τι εννοώ, δηλαδή, μην είναι αυτό όρθιο με το άλλο κάτω, να υπάρχει μια ρύθμιση. Ωραία, βάζουμε, όχι, καλά το πάμε. Ωραία. 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 Ναι, εδώ πέρα θα μου πεις δεν πιάνει το cobblestone, άρα ουσιαστικά θα πρέπει να το κάνουμε ένα κάτω, έτσι. Ώστε να πιάσει. Το κάνουμε και από εδώ. Οπα. Και διαγράφουμε ακριβώς το από πάνω, ώστε να μπορεί το σκαλί να είναι μπαμ κατευθείαν έτσι, χωρίς να σπάμε κάτι και λίγο. Ναι, κάπως έτσι θα το κάνουμε. Τώρα δεν θέλω να πηγαίνω στάδιο σε στάδιο, απλά να μια γενική ιδέα. Κάτσε να το κάνουμε. Άντε, να το κάνουμε μέχρι εδώ για να δούμε άμα όντως θα βγει ωραίο. Λοιπόν, εδώ το τέλος το διαγράφουμε ουσιαστικά. Και το επεκτείνουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα θα βάλουμε slab. Χαλαρά όμως slab. Και σκέφτομαι από εδώ πέρα να το κάνουμε σε φάση. Έτσι. Μια χαρά. Βασικά. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Οπα, με ζαλίζει λίγο αυτό το cobblestone, αλλά το αγαπάω, το αγαπάω. Είναι το παλιό το cobblestone. Του Minecraft. Ωραία. Επεκτείνουμε με τέλος πάντων μέχρι εδώ. Βασικά, όχι, είπαμε να μην επεκτείνουμε. Είπαμε για να δούμε πως είναι. Εντάξει. Μια χαρά πιστεύω πως είναι. Κομπλέ. Λοιπόν. Οπα. Αυτό. Ωραία, τίποτα, αυτά είναι κάτι δικά μου. Λοιπόν,
Και ξαναπάμε από εκεί πέρα που μείναμε. Είπαμε, το πάμε τώρα ένα κάτω για να χωρέσουν τα σκαλάκια μας και να είμαστε πιο άνετα. Γιατί συμβαίνει αυτό πάντα. Οκ, εδώ πέρα κάτι παίζει. Ξέρετε, μερικές φορές όλοι κολλάμε. Θέλω να δείξω την κατανόηση, εντάξει, το βρήκα. Μάλιστα. Ωραία, εγώ προτείνω και άλλο ένα. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, όχι, το πάμε εδώ. Ωραία. Συγγνώμη που τα ξαναμετράω και τα ξαναμετράω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα δεν το είχα ανακαλύψει στη ζωή μου. Είμαι δυσλεκτικός και σε κάποια πράγματα έτσι, θέλω να τα επαναλαμβάνω ώστε να τα καταλαβαίνω καλύτερα. Εντάξει, όχι ότι είναι αρνητικό ή ότι είναι αρνητική η δυσλεξία. Αν και δυστυχώς, τώρα δεν το λέω για να με λυπηθείτε, σαν παιδάκι το πήρα λίγο κατάκαρδα, τα έχω δυσλεξία μέχρι να μάθω ότι οι περισσότεροι, ας το πούμε, έξυπνοι άνθρωποι, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έξυπνους, εντάξει, για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι, αλλά ας πούμε όπως ο Άλμπερ Αϊνστάιν ήταν δυσλεκτικός και, εντάξει, μια περηφάνεια την έχουμε, γιατί κάποιοι μάγκες, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου αφελείς, γιατί, εντάξει, θεώρησαν ότι το να είμαι δυσλεκτικός είναι κάτι σαν κατωτερότητα, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Λοιπόν, πιάσαμε μια μικρή κουβεντούλα, πιστεύω ότι ως εδώ είναι καλά. Θα επεκτείνουμε άλλο τόσο από εκεί μόλις το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, τι παίζει. Εδώ, παιδιά, θα γίνει ένας μεγάλος πύργος. Λοιπόν, οι πύργοι πώς γίνονται. Καταρχάς, για να φτιάξουμε πύργους, θα πρέπει να έχουμε μια βασική πλευρά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όλα τα πέρα είναι τετράγωνα και δεν μπορείς να φτιάξεις ουσιαστικά στρογγυλούς πύργους, επομένως πρέπει να το τοποθετήσεις έτσι, πιξελιάζοντας. Έτσι το λέω. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λειτουργούμε με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1, 2, το ξαναμετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 ακριβώς. Να το ξαναμετράτε. Όχι επειδή εγώ είμαι δυσλεκτικός, αλλά επειδή πάντα παίζει να υπάρχει ένα λάθος και για, γενικά για σκοπούς έτσι να είμαστε ok. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έτσι όπως είναι αυτό, το ξαναπερνάμε από εδώ πέρα με cobblestone. Όπου θα βγει πολύ μεγάλος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είπαμε. Κάνουμε huge building εμείς, είμαστε γαμάω, μη χέσω. Λοιπόν, και τώρα, καθώς έχουμε αυτή την πλευρά, ουσιαστικά εδώ πέρα, με αυτό εδώ πέρα, που θα κάνουμε αυτό το λοξό, όσο λοξό το πάμε, αποφασίζουμε πόσο μεγάλος ή μικρός θα βγει ο πύργος σε σχέση με τη στρογγυλότητά του. Τρία, εγώ προτείνω τέσσερα. Τέσσερα, είναι μια χαρά. Λοιπόν, βάζουμε 4 εδώ πέρα, ωραία, και καθώς το κάνουμε 4, ουσιαστικά βάζουμε 4 εδώ πέρα, ναι, συγγνώμη, έχασα λίγο τα λόγια μου, λοιπόν, 4 και 1 πέμπτο, το οποίο ουσιαστικά συνεχίζει την σειρά και κάνουμε και ξεκινάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και το βάζουμε εδώ να είναι 2 cobblestone. Ωραία. Και πάμε ξανά. 1, 2, 3, 4, συν 1 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 1, 2, 3, 4 και 1 εδώ πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, μας βγήκε, παιδιά, είναι τεράστιος. Όχι, δεν παίζει κάτι τέτοιο. Δεν παίζει. Ας το κάνουμε πιο μικρό. Εννοείται. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στους αυτοσχεδιασμούς. Παιδιά, να το ξέρετε ότι πάντα γίνονται λάθη. Δηλαδή, τόσο τεράστιο χαλάει και την ουσία του building. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα τόσο όλο αυτό όσο αυτό. Λοιπόν, oh, hello creeper,
Hello, creeper. Hello, creeper. Die, you son of a bitch. Έπειτα από αυτό το μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι από την σκληρή δουλειά. Μπομ, έχουμε και λέμε 1, 2, 3, 4, 5 στο κέντρο αυτό. 1 και 1. Ωραία, άρα έχουμε 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. 6, 7. Θα το κάνουμε λοιπόν με 7, που πιστεύω είναι καλύτερο. Άρα πάμε 1, 2, 3, 4 και 1, 2, να μην μας βγει μεγάλο πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, 1, 2, 3, 4 και 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 1, 2, 3, 4. Κοίταξε. Πάλι μεγάλος βγαίνει. Αλλά άμα το κάνουμε σωστικά μέχρι εδώ πάνω, μέχρι εδώ ρε αδέρφε, μια χαρά βγαίνει. Λοιπόν, τώρα αναγκαστικά θα το περάσουμε όλο εδώ πέρα με κόμπλουσόν να το ανεβάσω. Λοιπόν, ξέρω ότι σας έχω πει ήδη από το πρώτο βίντεο, νομίζω και στο δεύτερο, ότι κάθε λεπτό και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν έχει ουσία άμα το δείτε να το μεγαλώνω και να το μεγαλώνω. Άμα ήταν survival, εντάξει, θα έχει ουσία. Λοιπόν, σταματάω εδώ ένα λεπτάκι το βίντεο, πάω να το ολοκληρώσω και ξαναρχίζω το βίντεο ώστε να το δείτε εσείς ολοκληρωμένο. Εντάξει, μου πάρει μια ωρίτσα, εντάξει, μην ξεχνάτε ότι είμαι γρήγορο πιστόλι στο να ανεβάζω κόμπλιστον. Και όσοι τέλο πάντων ασχολείστε με το building και όχι μόνο. Λοιπόν, αλλά πριν κλείσω το βίντεο, να κάνω ξανά αυτό που μου αρέσει. Die, you son of a bitch, stop! Οκ, λοιπόν. Έρχομαι αμέσως. Αχ, τον έφτιαξα τέλος πάντων. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πραγματικά απογοητεύομαι λίγο από τον εαυτό μου, αλλά δεν πτωούμαστε. Θα τον κάνουμε τέλειο. Θα φανεί φοβερός. Σας δίνω την υπόσχεσή μου. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Για να ουσιαστικά να ενσωματώσουμε και στο μάτι και στην ουσία αυτό εδώ πέρα με αυτό τον πύργο, κάνουμε ένα τσάκ εδώ και ουσιαστικά επεκτείνουμε εδώ τα άκρα. Και αν θυμάστε καλά, από την άλλη πλευρά είχαμε κάνει εδώ ένα slab. Λοιπόν, το επεκτείνουμε και αυτό προς τα άκρα. Να κάτσε να, εδώ να ολοκληρώσουμε. Τσακ τσακ. Μια χαρά. Εδώ μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, και συμβουλή δικιά μου. Ένας τέτοιος ομός πύργος όντως πραγματικά φαίνεται αηδία, δηλαδή εμετός. Πραγματικά. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτό εδώ το κολπάκι, να το πετριγίσουμε ως εδώ με slab. Επίσης έχω και μια ιδέα, επειδή και καλά είμαστε έρημος φάση και επειδή αυτό το κάστρο εδώ είναι πολλά χρόνια και καλά, βάλτε λίγο τη φαντασία σας να οργιάσει. Ακούγεται ωραίο. Να οργιάσει. Το κάνουμε και από εδώ. Wow, wow, wow. Εδώ έχει γίνει ένα λαθάκι, δεν πειράζει, το διορθώνουμε. Το slab έχει πάει προς τα πάνω. Για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Ναι, ωραία. Το θέτουμε προς τα κάτω. Το slab. Οπα, αυτό έγινε cobblestone με τα δύο slab. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Πώς έλεγα, επειδή και καλά είναι ένα κάστρο που τέλος πάντων είναι πολλά χρόνια, προτείνω να βάλουμε moss stone εδώ κάτω και να μην είναι έτσι, να είναι random, έτσι, πώς το λένε, τυχαία και καλά η θέση τους. Και ένα εδώ, κάπως έτσι, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ,
Ένα εδώ. Άντε πες και ένα εδώ. Θέλει και ένα τσουκούδο. Ωραία. Εδώ λίγο. Να υπάρχει έτσι η χρειά του πράσινου. Cobblestone. Εδώ έτσι λίγο και κάτω. Κάτω να είναι τρία έτσι. Και να είναι τσακ εδώ. Και τσουπ και τσαπ. Και τσαπ τσαπ. Και τσακα. Ωραία. Τώρα. Ως προς αυτό. Εντάξει δεν λέω. Ας κάνουμε μια γρήγορα τη σκεπή. Δεν μας πάρει πολύ ώρα. Δυστυχώς πλέον τα βίντεο μου θα είναι μεγάλα. Γι' αυτό όποιος πραγματικά θέλει να τα παρακολουθήσει και να πάρει πολλές ιδέες. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, μπορεί κάποιο να μην τον εμπνέω, δεκτό και κατανοητό. Πάμε. Πω πω. Λοιπόν, επειδή θα νυχτώσουμε, θα κάνω ένα άλλο κόλπο. Που κάνει πιο εύκολο να βάζεις σκαλιά. Πραγματικά πιο εύκολο. Εδώ. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ας βάλουμε τώρα εδώ πέρα. Πω, ζαλίζει το πολύ το κόμπλεστον το παλιό. Όπου να είναι θα αλλάξω. Τέξους πακά. Σλαμπ. Παπαμ. Οπα. Έτσι. Και βάζουμε ένα εδώ. Και ένα εδώ. Και παπ. Ωραία και επεκτείνουμε. Επεκτείνουμε. Για να είναι πιο εύκολο για τα σκαλάκια. Σκαλάκια! Έχω μια φίλη που έχει ένα σκυλάκι μαλτεζάκι. Χαρούλα λέγεται. Την αγαπώ πάρα πολύ. Και οπότε της πάω να φέρει το μαλτεζάκι. Όσο γελίο και να ακουστεί, της αρέσει όμως. Κάνε ένα μαλτεζάκι! Αλλά, εντάξει. Γελάει και μετά το ξεπερνάει. Τέλος πάντων. Επεκτείνουμε. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Γιατί μιλάω κάπως έτσι. Πολύ το μαλτιζάκι αυτή που λέω. Το μαλτιζάκι! Θέλω να πω, ναι, συνεχίζουμε το building μας. Έχω κάτι τέτοια πουλά. Όπα, slab. There. Είναι και βράδυ, παιδιά, δικαιολογήστε με. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό όσο είναι για την μία την πλευρά. Τώρα βέβαια δεν θέλω να καθυστερήσω, λοιπόν θα κάνουμε μόνο την μία πλευρά για αυτό το βίντεο, αλλά θα κάνουμε και μέσα πως θα διακοσμήσουμε τον πύργο και εξωτερικά και εσωτερικά. Έβαλα slab εδώ πέρα για να μην φαίνεται, αν θα μου πεις θα έρθει κανένας εδώ πέρα. Για να δούμε πως φαίνεται. Καλούτσικο, κάτι λέει. Όπα, ας βάλουμε ένα στη μέση. Και εδώ, ένα στη μέση. Ωραία. Τώρα προτείνω να κάνουμε αυτό ώστε να φανεί ότι δεν έχουμε βάλει ένα κύκλο. Nice. Ωραία, καλά φαίνεται. Ας το βάλουμε και από εδώ πέρα, γιατί ακόμα και αν κάποιες λεπτομέρειες που δεν φαίνονται είναι απαραίτητες για να είστε, για να είστε εσείς εντάξει άμα το κάνετε και κυρίως εγώ. Ωραία, σκεπή καλή. Πολλαπλασιάζουμε στο. 1, 2, 3, 4, 5. Α, εντάξει. Τρώμαξε κάποια φάση. Μοιράζει, ξεπερνάμε το σοκ. Νομίζω ότι ήταν 4. Μόνο και μόνο με το μάτι, παιδιά. Sorry. Χαζός το ξέρω. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Πάμε, βάζουμε εδώ 4. Και αφοσιωνόμαστε τώρα στον αγαπή. Πριν αφοσιωθούμε. Ντροπή.
Να ολοκληρώσουμε και από εδώ την πλευρά. Τσακ, 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 τσακ. Να δούμε. Έτσι ήταν και πριν. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πάμε για τον πύργο. Επειδή ακριβώς είναι μεσαίωνας, που σημαίνει ότι υπάρχει σταυρός, που σημαίνει ότι κάπου εδώ θα χαράξουμε ένα σταυρό. Ένα παπ, 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 παπ. Ωραία. Που σημαίνει ότι ασφαλώς θα χαράξουμε και το κάτω ένα σταυρό. Παπ. Ωραία. Ωραία. Κάνουμε και εδώ το ίδιο με το slab. Για να είναι ισομετρικό. Αφήστε το εκεί, δεν μας χαλάει. Μας χαλάει και το πολύ πολύ το προβλέπουμε. Πάμε. Τακ 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 τακ. Παπ παπ. Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Για χαρά που λέει και Αντώνης ο Κανάκης. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κάνουμε αυτό προς τα επάνω. Βγαίνει πιο ωραίο. Ωραία, βρήκα τι θα κάνω. Και ουσιαστικά αυτός ο πύργος. Βάζουμε ανάποδα τα σκαλιά. Εκτός από το τελευταίο. Να σου το δείξω εδώ και χίλια συγγνώμη που δεν σας εξήγησα. Ένα τάκ, ένα ανάποδο. Ένα ανάποδο και ένα τσακ. Και βγαίνει αυτό. Έτσι, ένας μίνι σταυρός. Αφήνουμε ένα εδώ. Ένα μπλοκ. Και το ξανακάνουμε. Και πάμε. Ανάποδα, 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 ίσιο. Και κάνουμε το ίδιο και εδώ. Στο σταυρό αφήνουμε δύο κάτω και ένα πάνω. Μπλοκ. Και κάνουμε ακριβώς, όπα, το ίδιο. Καλά μας βγήκε. Ωραία. Βέβαια τώρα θα μου πείτε τι άλλο, κύριος Τσούρου. Μάλιστα. Και εγώ θα σας απαντήσω τι άλλο, ρε παιδιά. Ωραία, ας κάνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα παίζει με τα σκαλιά. Και ποιος παίζει με τα σκαλιά, αργά ή γρήγορα θα μπερδευτεί. Σας το λέω εγώ. Βάζουμε ένα έτσι και ένα έτσι. Λοιπόν, άρα βάζουμε πρώτα εδώ το σκαλί και μετά ένα ευθεία. Εδώ ευθεία, 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 ευθεία. Και εδώ ένα έτσι, ένα έτσι. Ένα ευθεία, ένα κάθετα. Ένα ευθεία, ένα ίσιο. Ένα ευθεία, ένα ίσιο. Ένα ευθεία, ένα ίσιο. Ένα ευθεία και πάει λέγοντας. Και το ίδιο και ζαλιστικό. Ωραία, δόξα τω Θεώ, είναι μικρός ο πύργος. Ο αδερφός μου ακούει death metal, κλασικά. Ένα, τάκ, 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 τάκ. Τακ, τακ, τακ. Ωραία. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα ωραίο πράγμα. Ωραία. Ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε. Ανεβάζουμε εδώ πέρα τα κλασικά. Το γκαστρόν που είναι τα blocks έτσι εδώ. Μια χαρά. Αφήνουμε. Ναι, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτά, γιατί δεν βγαίνει. Δεν πειράζει. Κάνουμε ένα έτσι, έτσι, έτσι. Και βάζουμε ένα παπ, 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 έτσι να φαίνεται ευθεία να είναι πιο ωραίο. Κάνουμε και εδώ ακριβώς το ίδιο. Ένα έτσι, έτσι, έτσι. Κάνουμε και εδώ ένα παπ, παπ, παπ. Ωραία. Και τελευταίο. Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαστε μια χαρά, πιστεύω. Συγγνώμη που χαμηλώσω λίγο πριν τη φωνή μου. Το κάνω γιατί μερικές φορές ξεχνιέμαι. Και ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει λίγο ενέργεια. Μάλιστα. Αυτό. Τώρα, κατά πόσο θα γίνει, δεν ξέρω. Αλλά θα ήταν ωραίο να υπήρχε εδώ πέρα ένα πούντο, ένα netherrack. Ως φωτιά,
Πάμε εδώ στο wood. Να πάρουμε το flint steel. Να υπάρχει εδώ. Και τι να γίνεται. Ένα έτσι, έτσι. Και να υπάρχει. Παπ. Πιστεύω είναι μια χαρά, ε. Να σε χαλάει, να σε χαλάει. Έτσι. Τώρα πρέπει να δούμε μέχρι πόσο το ανέβασα. Μέχρι εδώ, κομπλέ. Ωραία. Δεν λες πάλι καλά που μας βγήκε. Έτσι. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε και εδώ, σκαλιά, έτσι. Και από πίσω. Αυτό. Ωραία, κάπως έτσι και στην άλλη την πλευρά. Και κάπως έτσι ουσιαστικά θα γίνει ο πύργος μας. Ας βάλω, ο πύργος ξέρετε είναι ο βασικός. Απλά να ξέρετε ότι εσείς ως βίντεο θα δείτε πως θα φτιάξω μόνο αυτό το πύργο. Τον άλλο θα το δείτε ακριβώς έτοιμο, επειδή δεν θέλω να καθυστερώ. Λοιπόν, αυτός λογικά ο πύργος θα μας πάρει δύο βίντεο, αυτό και άλλο ένα. Τώρα, προτείνω να κάνουμε... Οπα, η τι μου φύγε. Να κάνουμε την εξής μαγιά, στο πούμε έτσι. Α, ακόμα καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Ωραία, έτσι. Ω! Πώς σας φαίνεται αυτό. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει. Απλά να δω πως είναι εμφανισιακά. Too much. Θα το πω στα αγγλέζικα. Επίσης σας συστήνω για τη φοβερή την πλάκα, άσχετο με, αλλά το θυμήθηκα επειδή είπα αγγλέζικα, να δείτε το κανάλι του 2J, πραγματικά, 2J έτσι λέγεται, Ελλήνο, Άγγλος, δεν ξέρω, πάντως έχει πλάκα. Και εδώ πέρα. Βάζουμε και εδώ. Ναι, κάτω άμα θέλουμε να το κάνουμε έτσι. Επιβάλλεται προς τα κάτω. Σας είπα, μας νοιάζει ο πύργο μας να δείχνει πιο πολύ too much. Δηλαδή έτσι χοντρός και δυνατός, ας το πούμε. Παρά φλόρικος. Θα το πω μάγικα, φλόρικος. Λοιπόν, τώρα θα μας πάρει ένα βίντεο για την εξωτερική εμφάνιση του πύργου. Αν και έχω καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ και δεν θέλω να σας κουράσω. Λοιπόν, ωραία, έτσι, έτσι τέλος πάντων θα είναι και στις άλλες πλευρές. Αλλά είμαστε μια χαρά, ας το κάνουμε έτσι, παπ, 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 παπ. Ωραία, παπ εδώ, εκεί δεν έχει. Το τραβάμε μέχρι πάνω, το τραβάμε μέχρι πάνω. Το τραβάμε μέχρι πάνω, το τραβάμε μέχρι πάνω. Και ουσιαστικά εξωτερικά έχει ολοκληρωθεί ο πύργος μας. Τώρα, αν έχετε καμιά ιδέα για το πώς, πραγματικά θα ήθελα μια ιδέα, για το πώς θα μπορέσουμε να διακοσμήσουμε αυτό εδώ πέρα, να το κάνουμε ξανά έτσι, δεν λέει. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτά για τον εξωτερικό πύργο. Θα κάνουμε κι άλλο ένα επεισόδιο για τον εσωτερικό. Δεν είχα προβλέψει το χρόνο θα παίρνει τόσο, αλλά θα μου πείτε ότι ήταν μεγάλος ο πύργος. Ναι, αυτά τα δύο θα τα κάνω τον Worry. Δεν έχει και πολύ νόημα. Και μία τελευταία πινελιά πριν κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να βάλουμε έτσι εδώ, να μην φαίνεται. Ή βασικά, όχι. Πιο κάτω. Τραβάτε πιο κάτω, λάθος, έτσι εδώ να φαίνεται πιο όμορφα. Ναι, καλύτερο έτσι. Και πραγματικά πιστεύω έτσι να πάρουμε μια γενική εικόνα, να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Μια γενική εικόνα γιατί ότι εμπρόκειτο. Αυτό είναι ο πύργος, θα το σχηματίσουμε μέσα. Μην ανησυχείτε, δεν θα είναι τόσο ξεκάρφωτο από εδώ πέρα. Θα βάλουμε redstone lamp ή κάτι τέτοιο να φαίνεται πιο ωραίο. Λοιπόν,
Καλησπέρα σας και φυσικά εντάξει τώρα πριν κλείσουμε. You son of a bitch! Τα λέμε, καλό σας βράδυ, καλό μεσημέρι όποτε το βλέπετε τέλος πάντων. See you later!